Μπορώ να σου πω ότι σχετικά μπήκα πάρα πολύ γρήγορα και καλά στο κλίμα, ξέρεις, να κοιμηθώ στο κρεβάτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το επόμενο πρωί όταν πήγα να φάω, ότι μπορούσα να παραγγείλω ό,τι θέλω. Τώρα μιλάμε, εννοείς ακόμα στον Άγιο Δομήνικο. Στον Άγιο Δομήνικο. Τι παρήγγειλες? Παρήγγειλα, πώς θα λένε, ομελέτα. Ναι. Γιατί γενικώς μου έχει στρίψει εκεί και τώρα πια είμαι της πολύ υγιεινής διατροφής. Αλήθεια. Πριν δεν ήσουν δηλαδή, έτρωγες σαβουρίτσες, σου άρεσε? Έτρωγα. Ιδίως με τη σοκολάτα είχαμε ένα θέμα. Σε πληροφορώ ότι είχα και μάλιστα και χθες πατάτα τηγανητή μπροστά μου. Δεν έφαγα, δεν με τράβηξε. Ένα γλυκό που είδα εγώ έναν δικό σου να το βγάζει βόλτα έξω από ένα διαμέρισμα που έλεγε ότι θα το φάει, αλλά αν του είχες δώσει ένα κουτάλι θα τον είχες βοηθήσει και λίγο περισσότερο. Αυτό το γλυκό που ο Χρήστος τίμησε τόσο, εσύ το έφαγες? Από χθες το βράδυ, λες? Εγώ είδα το story χθες. Δεν ξέρω πότε έγινε το γλυκό. Ανέβαζε τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε τέτοιο πράγμα. Έφαγα μια κουταλιά για να φάνε και τα παιδιά. Ναι. Έμεινε στην κουταλιά. Εγώ είχα την αίσθηση ότι επειδή τώρα έχεις αδυνατήσει κιόλας και πολύ και έχεις και το περιθώριο και κάποια από τα κιλά που έχασες, αν δεν κάνω λάθος, είναι 9. Είναι 9 κιλά. Είναι 9. Ναι. Κάποια από αυτά μπορείς να τα ξαναπάρεις. Δεν θέλω. Εγώ δηλαδή, αν είμαι στη θέση σου, μπορεί και να κοιμόμουν πρώτο βράδυ μέσα στο ψυγείο. Όχι. Όλα δίπλα μου. Μου τα είπαν και τα παιδιά από την παραγωγή ότι ήμουν η μόνη παίκτρια η οποία βγαίνοντας δεν είχε φάει τόσο πολύ τελικά. Όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Οι άλλοι πέφτανε με τα μούτρα. Εγώ ήμουν σε μια βάση ότι φοβόμουν να μην πειράξει το στομάχι μου, γιατί μάλιστα και μια φορά σε ένα έπαθλο δεν το έχεις φάγαμε πολύ εύκολα. Και δεν, όχι, δεν έφαγα τελικά ποτέ. Έκανες με το? Έκανα, ναι. Για, τα πάντα βγήκαν. Όλα. Οπότε καλή αυτό όριξη. Που λέμε, συγγνώμη. Για τέσσερι. Ειλικρινά, συγγνώμη. Δεν θα παίξει, γιατί ο κόσμος αλίμονο. Η ειλικρίνεια αυτή. Και ήθελα λίγο να είμαι πιο προσεκτική. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι θα βγούμε έξω και θα φάμε τα πάντα και σοκολάτες και εκείνο και το άλλο. Δεν ισχύει. Είναι εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία που έχεις, το μυαλό που έχεις. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για να μην ξαναφάεις και γρήγορα και τα κιλά, να μην πάθει τίποτα το στομάχι σου, ο οργανισμός σου. Θέλει προσοχή. Και πόσο μάλλον τη στιγμή που ήθελα τόσο πολύ να δυνατήσω. Ήθελα να δυνατήσεις. Ήθελα, ναι. Δηλαδή, και δεν είχες μπει στη διαδικασία να κάνεις, ξέρω, μια δίαιτα? Πολλές φορές, αλλά ήταν, δεν ξέρω, για κάποιον λόγο τα τελευταία χρόνια, προφανώς ψυχολογικό είναι αυτό, ήταν τόσο πλοκαρισμένος ο μεταβολισμός μου, που δεν γινότανε, δηλαδή, να τρώω καροτάκια, λαχανάκια, τίποτα, και μέσα σε 2 εβδομάδες να έχω χάσει ούτε μισό κιλό, δηλαδή υπήρχε πρόβλημα.